Και σας ρωτώ κι εγώ, κύριε Δησαλάτε. Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας ή οποιοδήποτε άλλο είχε ανάγκη να στείλει προσκλήσεις για ένα μάζεμα 70 ατόμων για τον πολιτισμό στον Πειραιά? Αυτό είναι μια απάντηση υπεκφυγής. Όχι καθόλου υπεκφυγής. Το γεγονός γράφω μόνο του. Τα υπόλοιπα σας επαναλαμβάνω. Σας επαναλαμβάνω. Κύριε Δώσα, να απαντήσετε, εμείς είμαστε πολύ ωραία. Σας επαναλαμβάνω. Τα υπόλοιπα στο Υπουργείο Παιδείας. Και ο κύριος Μιχαλολιάκος στο καταγγελία. Εγώ δεν υπερασπίζομαι εδώ. Μάλλον τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ. Ναι, ο κύριος Αρβανιτόπουλος σας υπερασπίζεται. Είναι σαφές. Και είναι ακριβώς η απόδειξη ότι συσπηρώνετε ό,τι πιο φθαρμένο και παλαιοκομματικό υπάρχει. Εμείς συσπηρώνουμε ανθρώπους και όχι παρατάξεις. Και θέλετε να εμφανίζεστε ως υπερκομματική, αν είναι δυνατόν. Είμαστε υπερκομματικοί, κύριε Δρύσα. Είμαστε υπερκομματικοί, θα μας επιτρέψετε να αυτοπροσδιοριζόμαστε όπως αυτοπροσδιορίζεστε και εσείς. Εσείς έχετε ένα κόμμα το οποίο σας στηρίζει. Ένα, επιτρέψτε μου να το βοηθώ για να βγάλω τα συμπέρασμα του κόσμου. Κύριε Δρύσα, μήπως σας ενόχλησε η επαφή της κυρίας Δούρου με τον κύριο Μαρινάκη, η οποία έχει πολλαπλές ερμηνείες και πήρε μεγάλη έκταση στον τύπο. Και ερμηνεύτηκε ως στήριξη στο δεύτερο γύρο από εσάς στο συνδυασμό του κύριου Μόραλη. Σε συνδυασμό, για να ολοκληρώσω, και θέλω και από αυτού απάντηση και από τον κύριο Μόραλη. Είναι πιο σοβαρό θέμα. Σε συνδυασμό και με την τοποθέτηση του υποψήφιου Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρου του Ολυμπιακού, του κύριου Μαρινάκη. Ακριβώς. Ο οποίος είπε ότι αν δεν υπήρχε ο δικός του συνδυασμός, θα ψήφιζε το δικό σας. Καταγγέλλοντας τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαλολιάκη. Θα απαντήσω εγώ. Ας απαντήσετε πρώτα εσείς και αμέσως μετά, κύριε Δρύσα, για να απαντήσετε συνολικά. Θεμητή επιλογή οποιοδήποτε πολίτη να ψηφίσει όποιον θεωρεί ικανότερο. Ο κ. Μαρινάκης πράγματι είπε σε μια συνέντευξή του ότι αν δεν υπήρχε ο συνδυασμός Πειραιάς νικητής, θα